Θετικά είναι τα μηνύματα για την τουριστική κίνηση για την καλοκαιρινή σεζόν στη Λίμνο. Σύμφωνα με τα ΝΗΝ δεδομένα, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αναμένεται η κίνηση να αυξηθεί. Ωστόσο, οι φορείς του νησιού ελπίζουν τα ποσοστά των επισκεπτών για τη φετινή χρονιά να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Μέχρι στιγμής ο Δήμος έχει οργανωθεί, έχει εργαστεί σκληρά, ώστε να είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Λίμνου Γιώργος Σακαρίκος. Το νησί είναι έτοιμο κατά 90%. Ελπίζω να έρθει ο κόσμος που περιμένουμε, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, γιατί η περίοδος πάει και μικραίνει. Θέλουμε να τη μεγαλώσουμε. Εμείς έχουμε ετοιμάσει από την πλευρά μας σαν Δήμος όλες τις παραλίες. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τις έχουμε κοσκινήσει την άμμο σε όλες τις παραλίες του νησιού με ένα μηχάνημα ειδικό που έχουμε. Έχουμε βάλει τις ομπρέλες μας, τις καμπίνες μας, γι' αυτό σας άφησα ένα 10% σε κάποιες παραλίες μας μένουν, οι οποίες θα τοποθετηθούν αύριο. Η αγροτική μας συνδρόμη και η αγροτική οδοπία γενικά είναι σε εξέλιξη. Και αυτό ανήκει στο 10% του κομματιού, για να είναι προσβάσιμες οι παραλίες σε όλο τον κόσμο που θα υποδεχτούν το νησί μας. Ειδικά τα απομακρυσμένα μέρη που έχουν αρχαιολογική σημασία, όπως η Αμοθήνη στο Γουμάτι, η Φεστία και διάφορα επισκέψιμα που θέλει ο τουρίστας να δει, είναι έτοιμα και προσβάσιμα. Σε σχέση με άλλα νησιά, γιατί όλα τα νησιά περιβάλλονται από θάλασσα, αλλά η Λίμνο έχει πολύ μεγάλες και ωραίες και προσβάσιμες παραλίες. Οι προσφυγικές ροές, όπως είναι λογικό, επηρέασαν και επηρεάζουν την τουριστική κίνηση στη χώρα. Όμως η Λίμνος δεν επηρεάστηκε, δηλώνει ο αντιδήμαρχος Λίμνου κύριος Γιώργος Σακαρίκος. Δεν έχουμε καθόλου λαθρομετανάστες, είμαστε στον αριθμό 0 αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν 139 αίτημα, τα πήγαμε στην αστυνομία, γίνανε οι έλεγχοι απαραίτητοι και έφυγαν. Η Λίμνο δεν έχει καθόλου λαθρομετανάστες και αυτό είναι πλεονέκτημα για τον κόσμο που θέλει να μας υποδεχτεί. Με την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επισητιστικών και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καταστημάτων, Φώτης Τζελβελής, μιλά για τις προσπάθειες που έχουν δρομολογηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Επίσης, τα θετικά στοιχεία είναι η ποιότητα και οι καλές τιμές που προσφέρουν στους επισκέπτες του νησιού. Θεωρώ ότι το νησί είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον κόσμο και τους ξένους και τους Έλληνες. Έχει κάνει μεγάλα βήματα στο θέμα της εστίασης. Υπάρχουν αξιόλογα μαγαζιά που μπορείς να φας και πολύ καλά και με πολύ καλή ποιότητα και φθηνά. Οι παραλίες της Λίμνου θεωρούνται από τις καλύτερες που υπάρχουν στο Αιγαίο. Είναι καταρχήν πάρα πολλές. Μπορείς να βρεις και οργανωμένες παραλίες και ερημικές παραλίες με φανταστική θάλασσα, φανταστική άμμο. Στις οργανωμένες υπάρχουν σχεδόν σε όλο το νησί, περιφερειακά και καταστήματα που μπορείς να φας, να πεις, να διασκεδάσεις, beach bar, διάφορα. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν νέες γεύσεις, όπως είπα και πριν, ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα στον χώρο της εστίασης. Όλοι οι επαγγελματίες προσπαθούν για το καλύτερο και πάνω απ' όλα την ποιότητα. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ντόπια προϊόντα, όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Λίμνος παραμένει ένα νησί αγροτικό με πανέμορφα τοπία, με μια πλούσια παραγωγή προϊόντων, γεγονός που προσφέρεται για την ανάπτυξη εναλλακτικού και γαστρονομικού τουρισμού. Λίμνος και κρασί είναι συνυφασμένοι όροι, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λίμνου, Δημήτρης Κράσος. Λίμνος και κρασί, Λίμνος και Ίνος είναι συνυφασμένοι όροι. Το προϊόν μας είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Η ποικιλία του Μοσχάτου Αλεξανδρίας, σε συνδυασμό με τα ευστογενή εδάφη και με το μικρό κλίμα της περιοχής, μας κατατάσσουν σε ένα από τα ωραιότερα κρασιά της Ελλάδος και όχι μόνο. Νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών πάμε καλά, δηλαδή αν εξαιρέσεις την κρίση που μαστίζει όλη την κοινωνία, μπορούμε να πούμε ότι οι πωλήσεις μας είναι σε καλό δρόμο. Προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να αλλάξουμε, να φτιάξουμε την εικόνα του συνεταιρισμού, να γίνουμε πιο σύγχρονοι και αυτό να μας οδηγήσει σε παραπάνω πωλήσεις. Έχουμε την ποικιλία Μοσχάτου Αλεξανδρίας που με αυτό παράγουμε λευκά κρασιά, λευκά ξηρά και λευκά γλυκά κρασιά, και έχουμε και την ερυθρή ποικιλία Λιμνιό, μια γηγενής ποικιλία που αναφέρεται από την αρχαιότητα, είναι γνωστή. Τα δύο κρασιά μας έχουν καταφέρει να είναι κρασιά pop, προστατευμένες ονομασίες προέλευσης, και νομίζω είναι και τα δύο εξαιρετικά.